Ο Δήμος Ναυπλιαίων και το Ναύπλιο πάντα θέλει να βρίσκεται στο επίκεντρο των πνευματικών και των πολιτιστικών συζητήσεων. Έτσι, για μία ακόμα φορά, έρχεται ακριβώς σε μία επέτειο των 50 ετών, ένα διήμερο συνέδριο, το οποίο θα γίνει στις 22 και 23 Οκτωβρίου εδώ στο Ναύπλιο, στην επέτειο των 50 ετών από το θάνατο του Γιώργου Θεοτοκά, φιλόσοφου και στοχαστή, να γιορτάσει στην ουσία, αλλά και να αναδείξει το έργο του. Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φιλολόγων Αργολίδους. Και εδώ θέλω να σταθώ λίγο, διότι η παρουσία της εκπαιδευτικής κοινότητας και η βοήθειά της σε όλα τα δρόμενα του Δήμου για μας είναι εξαιρετικά σημαντική. Μόνο με τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων μπορούμε να έχουμε μια πολύπλευρη ανάπτυξη σε θέματα εκπαιδευτικά, μορφωτικά, πολιτιστικά και πνευματικά. Θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα στο πρόσωπο του κυρίου Μουμπάρη που στέκεται δίπλα μου και στέκεται δίπλα στο Δήμο συνέχεια για αυτή τους την προσφορά. Το συνέδριο αυτό γίνεται υπό την αιγίδα του Ιδρύματος της Βουλής και θεωρούμε πολύ σημαντικό και την παρουσίαση της έκδοσης για τον Γιώργο Θεοτοκά που θα γίνει τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, αλλά επίσης και την παρουσία πολύ σημαντικών ανθρώπων. Θα ήθελα να καλέσω όλους τους ναυπλείς, Σάββατο και Κυριακή, να βρίσκονται σε αυτό το συνέδριο, από το οποίο μόνο να πάρουν έχουν και εκεί μπορούν να δουν και το απόθεμα το πολιτιστικό και το πνευματικό το οποίο κατέχουν. Η λεγόμενη γενιά του 30 υπήρξε ίσως η πιο σπουδαία λογοτεχνική γενιά στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ένας από τους βασικούς εκπροσώπους ήταν ο Γιώργος Θεοτοκάς, ο οποίος υπήρξε ένας άνθρωπος που απέφυγε σε ολόκληρη τη ζωή του τις ακραίες τοποθετήσεις και ταυτόχρονα διακήρυξε την ανάγκη να είμαστε αισιόδοξοι όσο δύσκολες και αν είναι οι περιστάσεις. Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από το θάνατό του το 1966 και ο Δήμος Ναυπλιαίων στήριξε την πρόθεση του Συνδέσμου Φιλολόγων Αργολίδας να διοργανωθεί ένα επιστημονικό διήμερο για να τιμήσουμε τη μνήμη του και για να δείξουμε την αντοχή της σκέψης του και την επικαιρότητα της σκέψης του. Ο Γιώργος Θεοτοκάς, ανάμεσα στα άλλα έργα που έγραψε, έγραψε και ένα θεατρικό έργο για τον Ιωάννη Καποδίστρια με τον τίτλο «Αντάρα στα Νάπλη». Και επιπλέον υπήρξε ένας άνθρωπος που με την πολιτική του δράση αλλά και την λογοτεχνική του δράση έδειξε ότι υπάρχει πάντοτε το περιθώριο να συνεργαζόμαστε όλοι για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ο τίτλος του συνεδρίου «Συνομιλίες με τον Φαβρίκιο» προέρχεται από το κείμενο που αφιέρωσε στη μνήμη του Γιώργου Θεοτοκά ο στενός του φίλος, λογοτέχνης, νομπελίστας, ποιητής και διπλωμάτης Γιώργος Σεφέρης. Κορυφαίοι πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι θα βρίσκονται εδώ όπως και ειδικοί επιστήμονες για να μας παρουσιάσουν την επικαιρότητα, την αντοχή της σκέψης και του λόγου του Γιώργου Θεοτοκά. Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω τον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, τον κύριο Νικόλαο Αλιβιζάτο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ανιψιό του Γιώργου Θεοτοκά, όπως και τον κύριο Δημήτριο Τζιόβα, καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ, που έρχεται ειδικά από την Αγγλία για αυτό το διήμερο. Θέλουμε από την πλευρά μας να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Ναυπλιαίων και συνολικότερα τον Δήμο Ναυπλιαίων και όλους όσοι συνεργάστηκαν άψογα από την πρώτη στιγμή που θέσαμε την ανάγκη να διοργανωθεί αυτό το επιστημονικό συνέδριο και ευελπιστούμε ότι θα το τιμήσετε εσείς οι κάτοικοι της πόλης μας με την παρουσία σας το Σαββατοκύριακο 22-23 Οκτωβρίου.